Είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλία δοκιμάστηκε όχι μόνο από την πανδημία, αλλά και από τον πρόσφατο σεισμό. Και ως προς μεν την πανδημία, εγώ οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου στο λαό μας και στους κληρικούς μου, οι οποίοι ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και την Διακαινήσιμο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το Πάσχα είχαμε πάρα πολλές πανηγύρεις μεγάλων Αγίων και στα χωριά πραγματικά ορισμένες φορές κάποιοι έσπευσαν να υπερβούν το μέτρο, οι ιερείς μου συγκράτησαν τα πράγματα και μέσα στους ναούς είχαμε απόλυτη ευταξία και τα πάντα έγιναν τηρώντας υγειονομικά μέτρα, όχι επειδή μας τα επέβαλε κάποια κοία, αλλά επειδή αγαπάμε ο ένας τον άλλον και φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και επειδή σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον και νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και τηρήσαμε μέτρα στους ναούς. Γι' αυτό και βλέπετε ότι από τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά σταθερά τα κρούσματα στην πόλη της Λάρισας πέφτουν και θα πέσουν και άλλο όσο συνεχίζουμε να προσέχουμε. Και τώρα ανοίγει η αγορά και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Όχι βιασύνες, όχι αυθαιρεσίες. Ναι, πρέπει να κοιτάξουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος. Ναι, πρέπει να παράξουμε πλούτο και για την πατρίδα μας και για την κοινωνία μας και για τις οικογένειές μας. Ναι, πρέπει να κοιτάξουμε όχι να υπερβούμε το μέτρο, αλλά να ανταποκριθούμε στο αναγκαίο μέτρο και να κάνουμε αυτό που οι καιροί επιτάσσουν. Και για να το κάνουμε χωρίς να στενοχωρηθούμε, και τα μέτρα θα συνεχίσουμε να τα τηρούμε και προσεκτικές κινήσεις θα κάνουμε και κυρίως θα τηρήσουμε αυτό που τηρούμε εδώ στη Θεσσαλία, την συνεργασία όλων μας για όλους μας. Πρέπει να καταλάβουμε και το έχουμε κάποιοι καταλάβει εδώ εγκαίρως στη Θεσσαλία, ότι σε τέτοιες εποχές ή όλοι μαζί στεκόμαστε ή όλοι μαζί πέφτουμε. Δεν πρόκειται να σταθεί ένας και όλοι οι άλλοι να πέσουν. Όλοι θα πέσουμε ή όλοι θα σταθούμε. Στα πλαίσια λοιπόν του ότι ό,τι γίνει θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας, γι' αυτό όλοι μαζί θα βάλουμε πλάτη, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε και όλοι μαζί θα σταθούμε όρθιοι. Η σκέψη μας σήμερα είναι στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Στο νομό Λαρίσης έχουμε γύρω στα 2.500 σπίτια που πρέπει να ανοικοδομηθούν, 29 ναούς στη Μητρόπολη Λαρίσης, 12 στη Μητρόπολη Ελασσόνος και 2 σε εσάς. Τέσσερις στη Μητρόπολη Τρίκης, 14 μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ανάγκες, οι πληγές είναι μεγάλες, θα τις επουλώσουμε. Και ας μας ξέχασαν κάποιοι. Είμαστε νοικοκυρέοι και στον τόπο μας ξέρουμε να τακτοποιήσουμε τα δικά μας θέματα όπως πρέπει. Δεν ζητήσαμε τίποτε άλλο παρά μία επίσπευση των διαδικασιών επιτάχυνση και μία απλούστευση για να προλάβουμε το καλοκαίρι. Μην μας φάνε το καλοκαίρι οι μελέτες και η γραφειοκρατία, διότι μέσα στο χειμώνα θα θρηνήσουμε περισσότερες απώλειες. Δεν με παίρνει εμένα να μπουν τα πρωτοβρόχια και να μην έχω έστω πρόχειρα σκεπάσει τους ιστορικούς ναούς του Τυρνάβου, τους 11 ιστορικούς ναούς που με πλήγησαν. Δεν θα χάσω εγώ αγιογραφίες του 16ου αιώνα. Πρέπει να κινηθούμε και για τους ανθρώπους μας και για τα κοιμήλια μας και για ό,τι υπάρχει στην περιοχή μας. Πάντα η εορτή του Αγίου Αχιλλείου σημασιοδοτούσε την έναρξη της θερινής περίοδου ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Φέτος η εποχή μας επιβάλλει προκλήσεις διαφορετικές πέρα από τις συνηθισμένες και η εορτή του Αγίου Αχιλλείου σημασιοδοτεί την έναρξη ενός διαφορετικού τύπου αγώνος και μιας διαφορετικού τύπου προσοχής. Η προσοχή μαζί με την προσευχή έχει αποδείξει ότι φέρνει αποτελέσματα. Με την ευχή λοιπόν και την ευλογία του Αγίου μας. Με τη συνέστηση ότι όλοι μαζί θα ενεργήσουμε. Και εδώ οι τοπικοί παράγοντες και οι βουλευτές μας προς τα κάτω. Μη σας δω και κάθεστε. Νομίζω τον τελευταίο καιρό έχετε λίγο αμελήσει κάποια πράγματα. Για να κινητοποιηθείτε πάλι. Λοιπόν, επειδή ξέρω τι λέω, θερμώς λοιπόν παρακαλώ να δώσουμε όλοι τον καλύτερο δυνατό μας σε αυτό. Και για τη Λάρισα και για τη Θεσσαλία ολόκληρη, να δίπλα ο Άγιος Καρδίτσης. Ο Ιαννός ακόμα δεν έχει ξεχαστεί. Οι πληγές είναι νοπές. Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε παντού λόγο. Ναι, δέχομαι ότι προσπαθήσατε, αλλά δεν σταματάει η προσπάθεια. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες γιατί όλοι κουραστήκατε και οι ένοπλες δυνάμεις συνέβαλαν καταλυτικά και παραπάνω από αυτό που μπορούσαν. Στις ημέρες της δυσκολίας μας είδαμε το φιλότιμο του λαού μας, το φιλότιμο του Έλληνα, το φιλότιμο των αξιωματικών μας.